ο προπάπους και σε αυτή την περίπτωση εμείς τα ελέξαμε τα έμβρια πριν από τη μεταφορά τους και έτσι τα παιδιά τους αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτό το παθολογικό γονίδιο, δεν έχουν κίνδυνο να εμφανίσουν αυτό το καρκίνο. Χθες είχατε ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση εδώ στην Αθήνα με άλλους γιατρούς από το εξωτερικό. Και το λέω αυτό, να δούμε και πλάνα από το συνέδριο το οποίο είχατε, διότι οι εξωσωματικοί στην Ελλάδα είναι ίσως, οι επιστήμονες στην Ελλάδα είναι ίσως από τους πιο σπουδαίους που έχουμε σε αυτό τον τομέα της εξωσωματικής. Και χθες λοιπόν είχατε ένα συνέδριο γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε κάποιες δηλώσεις και από τον κύριο Σαλμά και από τον κύριο Τσιγάρη. Δηλαδή έρχονται και από το εξωτερικό για αυτό το σκοπό, γιατρέ. Ναι, έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχονται από την Αυστραλία, έρχονται από χώρες πολύ της Ευρώπης. Όχι, ναι. Δεν έρχονται για οικονομικούς λόγους. Έρχονται επειδή προσφέρουμε πολύ καλές υπηρεσίες σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχία. Το κράτος βάζει πλάτη σε αυτή την υπόθεση. Το κράτος βάζει πλάτη με την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του κ. Σαλμά στην χθεσινή μερίδα. Το κράτος αποδεικνύει ότι είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια να προωθήσουμε τον ιατρικό τουρισμό, να προβάλλουμε την Ελλάδα ακόμα καλύτερα στο εξωτερικό με σκοπό να φέρουμε κόσμο στην λοιπόν Ελλάδα. Και να οι καλές ειδήσεις πώς έρχονται σιγά σιγά. Πάμε να δούμε αυτό το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις. Πάμε να δούμε το βίντεο και τις δηλώσεις από τη δημοσιογράφο την κυρία Λίλη Τζίμα. Σε πολλές περιπτώσεις ο ιδιωτικός τομέας προχωρά μπροστά και δημιουργεί καινοτομία. Ένας τέτοιος τομέας στην Ελλάδα είναι η παραγωγή ανθρώπινη και όλες αυτές οι μονάδες που έχουν δημιουργηθεί για να βοηθούν τα ζευγάρια να τεκνοποιούν. Στο Υπουργείο Υγείας ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού ένα σχέδιο νόμου που θα περιγράφει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθά τον ιατρικό τουρισμό και την ενίσχυση αυτού. Σε μια εποχή που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από πραγματικά καλές ειδήσεις, η πρωτοβουλία συνεργασίας του Γένεσης Αθηνών με εξαιρετική κοινότητα των Ρουμάνων επιστημόνων στην αντίστοιχη ειδικότητα δείχνει ότι τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν πραγματικά να προσφέρουν, ειδικά στο κομμάτι του ιατρικού τουρισμού. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ιατρικός στόχος, είναι προορισμός για ζευγάρια τα οποία έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας προκειμένου να βρουν τη λύση τους στην Ελλάδα. Αυτό εμείς προσπαθούμε να το οργανώσουμε, να γίνει πιο οργανωμένα στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού, δηλαδή ζευγάρια τα οποία έχουν πρόβλημα και θέλουν με την εξωματική γονιμοποίηση να βρουν λύση. Και αυτή τη στιγμή είναι γνωστή η Ελλάδα για τις μεθόδους, για τις πρωτοπορίες και για τα καλά ποσοστά επιτυχίας που έχει αυτή τη στιγμή. Έρχονται από όλο τον κόσμο, έρχονται από Ηνωμένες Πολιτείες, έρχονται από Αυστραλία, έρχονται από Ευρώπη, από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και από Αγγλία. Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέραμε, είχαμε τουρισμό, είχαμε ναυτιλία, είχαμε παροχή υπηρεσιών. Αυτό το πράγμα που λέμε, θα το πούμε πολύ πολύ απλά, ιατρικός τουρισμός μπορεί στην Ελλάδα να αναπτυχθεί με κάθε μορφή, γιατρέ. Βεβαίως, ήδη στην Ελλάδα έρχονται εκατοντάδες ζευγάρια το χρόνο από όλες τις χώρες που σας προανέφερα, προκειμένου να βρουν τη λύση τους, το πρόβλημα δηλαδή, στο να αποκτήσουν ένα παιδί. Είναι αυτό όμως προβάλλει και την Ελλάδα στο εξωτερικό. Δίνει μια καλή διάσταση της Ελλάδας, μια καλή έχουμε εικόνα. Ακριβώς. Έχει και χαρά αυτό το αντικείμενο. Γιατί είναι η χαρά του παιδιού, έτσι. Και ασφάλεια είναι οι Έλληνες. Ακριβώς. Λοιπόν, ό,τι επιστημονικό υπάρχει στην ιατρική, με μεγάλη χαρά. Να είστε πάντα καλά. Και αυτό που ήθελα να προσθέσω ήταν ότι το BRCA 1 και BRCA 2. Αυτή, ναι. Μπορεί να εμφανιστεί και στους άντρες. Δηλαδή, μπορεί, εφόσον υπάρχει αυτό το παθολογικό γονίδιο στους άντρες, να υπάρχει και αυξημένη πιθανότητα για καρκίνο του μαστού στον άντρα. Άρα δεν είναι αποκλειστικά μόνο πρόβλημα της γυναίκας, αλλά είναι και για τους άντρες. Είστε απόλυτα σαφείς. Εμείς στεκόμαστε σε αυτό που είπαμε εξ αρχής, φίλες και φίλοι. Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία να καλύπτουν τις γυναίκες με αυτή την εξέταση. Ωραία, η Τζολή είχε λεφτά. Η κυρία Τζολή είχε λεφτά, αν δεν είχε αυτή θα είχε ο Πίτ να της δώσει λεφτά και να κάνει την εξέταση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ηθικό το θέμα, δεν μπορεί να χάνεται μια γυναίκα, δεν μπορεί να χάνει τη ζωή της μια γυναίκα για μια απλή εξέταση. Δύο υπογραφές είναι. Δύο υπουργών. Και αν το πάρουμε με αριθμούς. Και δεν μιλάμε για χιλιάδες γυναίκες, δεν είναι. Μιλάμε πολύ για περισσότερο στο Υπουργείο Υγείας και στο κράτος γενικά μια γυναίκα που θα την περάσει αυτή την ασθένεια. Δεν λέμε τώρα το να χάσει τη ζωή της. Παρά το να κάνει αυτή την εξέταση. Είναι πολλαπλάσια τα έξοδα για το κράτος από το να κάνει αυτή την προληπτική εξέταση. Συμφέρει πολύ περισσότερο. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας. Αν ακούει ο κύριος Λικουρέτζος, βάλτε αυτή την εξέταση, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, τρεις υπογραφές χρειάζονται. Στουρνάρας για τα λεφτά, υπουργός εργασίας και υπουργός υγείας. Πάμε στο υγείας. Με τη Μελίνα Τσέλη. Λοιπόν,